δικός. Γάργαρη ζωή, σαν το γάργαρο νερό. Σαν το γάργαρο νερό. Και πάμε τώρα στο γιατρό μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Μιλεούνη. Είναι διευθυντής δερματολόγος, αφροδυσιολόγος στο Metropolitan Hospital. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλή σας μέρα, χαρά μου που βρίσκομαι κοντά σας. Δική μας, γιατρέ. Τώρα, εδώ έχουμε το θέμα ψωρίαση. Η ψωρίαση είναι μια γενοδερματοπάθεια. Πώς τα ξέρω έτσι αυτά τα ειδικά, γιατρέ. Μας έχει δώσει σκονάκι εδώ ο γιατρός. Για να ξεκινήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι η ψωρίαση. Και πώς γίνεται, πώς κάποιος έχει ψωρίαση, πώς ενεργοποιείται. Τι είναι αυτό και πώς ενεργοποιείται. Ξεκινώντας, επιτρέπεται να ξεχωρίσουμε την ψώρα με την ψωρίαση. Αχ, πολύ σωστά, ναι, μπερδεύουν πολύ κόσμο. Το μόνο κοινό που έχουν είναι ομοιχεία. Τίποτα άλλο κοινό. Η ψώρα είναι μια παρασιτική μεταδοτική δερματοπάθεια. Παρασιτική από μικρόβιο, δηλαδή. Ένα παράσιτο. Ένας μικροοργανισμός. Και μεταδίδεται. Αντίθετα, η ψωρίαση είναι μια γενοδερματοπάθεια. Τι σημαίνει? Ότι οφείλεται στην έκφραση κάποιων γονιδίων που έχουμε. Αυτοάνωσο, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτοάνωσο. Οφείλεται στην έκφραση κάποιων γονιδίων που έχουμε. Ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που ενεργοποιούν τα γονίδια αυτά που έχουμε? Γιατί τα έχουμε από τότε που γεννιόμαστε. Αλλά μπορεί να εκφραστούν στα 50 μας χρόνια. Είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα είναι ο καιρός. Αγριεύει το χειμώνα, όπως τώρα, βελτιώνεται το καλοκαίρι. Δουλεύει η περιόδης ακτινοβολία. Η περίοδης ακτινοβολία είναι μία από τις θεραπείες ψωρίασης. Δεύτερον, η ψυχική μας διάθεση. Όταν είμαστε σε κακή διάθεση, περνάμε μια στρεσογόνο φάση, η ψωρίαση επιδεινούται. Τρίτον, ορισμένα φάρμακα. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα που επιδεινούν την ψωρίαση είναι τα beta blockers. Είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καρδιολογία κυρίως. Είναι φάρμακα που ρίχνουν τους παλμούς και την πίεση. Και τέταρτον, η κακοποίηση. Η κακοποίηση, όσο οξύνουμε τις βλάβες, τόσο επιδεινούνται η ψωρίαση. Ένα συχνό σημείο εντόπισης είναι οι αγκώνες. Ενδεχομένως είναι τα σημεία που κακοποιούμε συχνά. Όταν ακουμπάμε. Και μία τελευταία παράμετρος που ενεργοποιεί τα γονίδια της ψωρίασης είναι οι λοιμώξεις. Και συνήθως είναι οι στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις. Εξαπλώνεται, είναι σε κάποια κομμάτια εξαπλώνεται γενικά ή είναι συγκεκριμένα τα κομμάτια? Όχι, όλα θα μπορούσαν να συμβούν και θα μπορούσε να επιδεινωθεί. Και θα μπορούσε να μείνει στάσιμη, θα μπορούσε και να υφεθεί και μόνη της. Κλασικά προσβάλλει τρία όργανα η ψωρίαση. Ποια όργανα προσβάλλει? Είναι δέρμα, νύχια και αρθρώσεις. Συνήθως το δέρμα είναι το όργανο από το οποίο συνήθως πρωτοεμφανίζεται η ψωρίαση. Κατά 75% ξεκινάει με δερματική προσβολή. Πώς εμφανίζεται η ψωρίαση? Η κλασική εικόνα της ψωρίασης είναι η πλάκα με το λέπι. Συνήθως γίνεται μια αιστεία φλεγμονής, μια κοκκινίλα, και πάνω σε αυτή την αιστεία τα κύτταρα της επιδερμίδας πολλαπλασιάζονται παράλογα. Αντί να φτάσουν από τη βασική στιβάδα στην κερατίνη σε ένα μήνα, φτάνουν σε 2-3 μέρες. Δεν απολεπίζεται και γίνεται η πλάκα με το λέπι. Αυτή είναι η κλασική εικόνα της δερματικής ψωρίασης. Αλλά είπαμε μπορεί να προσβάλλει και νύχια και αρθρώσεις. Θεραπεία υπάρχει το ζήτημα? Βεβαίως. 2-3 γενικοί κανόνες. Πρώτα απ' όλα, για τη μείωση της δερματικής υποτροπής συνιστάται ενυδάτωση. Μετά τον μπάνιο, ένα γαλάκτωμα σώματος. Δεύτερον, η περίοδης ακτινοβολία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορεί να έχουμε η περίοδη ακτινοβολία στην παραλία μισό χρόνο περίπου. Βέβαια, εδώ θέλει μυαλωμένη λογική έκθεση στον ήλιο. Δεν θα πάμε να ψηθούμε και να τηγανιστούμε. Σταδιακή έκθεση, αντιλιακό στο πρόσωπο. Στα σημεία που υπάρχει ψωρία, σημαίνει για τον ήλιο, βάζουμε αντιλιακό, δηλαδή το προστατεύουμε. Εκεί θα τα αφήσουμε, όχι, θα τα αφήσουμε να δουλέψει η περίοδης ακτινοβολία, αλλά και πάλι δεν πρέπει να καούμε. Θέλει λελογισμένη έκθεση στον ήλιο. Και με αυτούς τους τρόπους που αναφέρετε, μπορεί να θεραπευτεί πλήρως η ψωρίαση ή μπαίνει σε ύφεση? Σε ύφεση. Πολύ σωστά το βάλατε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γονίδια μας. Τα γονίδια δεν αλλάζουν, απλώς μειώνουμε τους παράγοντες που ενεργοποιούν αυτά τα γονίδια. Τώρα, όταν η νόσος είναι δερματική και εντοπισμένη, κάνουμε τοπική αγωγή. Όταν είναι εκτεταμένη, όταν υπάρχει προσβολή αρθρώσεων ή όταν έχουμε ειδική εντόπιση, συζητάμε τις συστηματικές θεραπείες. Τι θέλω να πω, ειδική εντόπιση. Εγώ είμαι δερματολόγος. Έχω ψωρίαση στα χέρια. Πώς θα με εμπιστευτεί ένας που έχει ψωρίαση, άμα με βλέπει να έχω ψωρίαση? Σωστό. Έχω συνεργείο αυτοκινήτων. Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων. Αν έχω ρογμές στα χέρια, πώς θα δουλέψω? Εκεί θα συζητήσουμε και τη συστηματική αγωγή, άσχετα αν δεν έχει το κριτήριο της μεγάλης έκτασης ή της αρθροπάθειας. Εδώ θέλει η συστηματική αγωγή, θέλει πάρα πολύ καλή επιλογή. Τι φάρμακο θα δώσουμε, για πόσο καιρό θα το δώσουμε. Χοντρικά υπάρχουν δύο κατηγορίες συστηματικών θεραπείων. Είναι οι συμβατικές αγωγές που δίνουμε για ορισμένο χρόνο και τα τελευταία 15 περίπου χρόνια έχουμε τις βιολογικές θεραπείες. Βιολογικές, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, στις βιολογικές θεραπείες. Προσφέρουν μια ύφεση πάρα πολύ καλή, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100%, αλλά θέλει καλή επιλογή. Αν υπάρχουν συμπαρομαρτούντα νοσήματα,
Πρέπει δηλαδή κάθε περίπτωση κατά μόνας, εξατομίκευση, γιατρέ μου, να συμβουλευτούμε εξατομίκευση, τον γιατρό. Εξατομίκευση. Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο σημαντικά. Χαρά μου που να κοντάξεις. Είναι δική μας η χαρά. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιλεούνη, διευθυντής δερματολόγος, αφροδυσιολόγος του Metropolitan Hospital. Πολύ περισσότερο... Τον κόσμο και κυρίως...